984. Τα νέα όταν συμβαίνουν. Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις γύρω από την υπόθεση του ιδιωτικού γυροκομείου στα Χανιά και τους θανάτους 30 ηλικιωμένων. 7 άτομα ανάμεσά τους. Οι ιδιοκτήτριες της ιδιωτικής μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων στα Τσικαλαριά Χανίων. Οι γιατροί και νοσηλευτές συνελήφθησαν χθες μετά από επιχείρηση της αστυνομίας, η οποία από τον περασμένο Απρίλιο ερευνά ενδελεχώς την υπόθεση θρίλερ με τους ύποπτους αθανάτους ηλικιωμένων και τις καταγγελίες για κακοποιητικές συμπεριφορές σε βάρος τους. Νωρίς χθες το μεσημέρι, οι 7 συλληφθέντες πέρασαν το κατόφλι του Εισαγγελέα Χανίων, από τον οποίο ζήτησαν και πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή και το Σάββατο. Σε βάρος τους είχαν εκδοθεί εντάλματα σύλληψης με τις διώξεις που τους ασκήθηκαν, να αφορούν σε συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, ανθρωποκτονία, έκθεση από την οποία επήλθε θάνατος, πλαστογραφία και ψευδή πιστοποιητικά. Η ογκοδέστατη δικογραφία που έχει σχηματιστεί από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Χανίων και η υπευλήθηση στον Εισαγγελέα Πλημελιωδικών Χανίων αφορά σε συνολικά 36 άτομα που φέρονται να εμπλέκονται άμεσα ή έμεσα στην υπόθεση, καθώς η έρευνα συνεχίζεται. Η δε προανάκριση περιελάμβανε την διεύρυνση ύποπτων θανάτων, διερεύνηση ύποπτων θανάτων ηλικιωμένων που φιλοξενούνταν στη δομή σε περιεστική περιοχή των Χανίων κατά το χρονικό διάστημα από τις 5 Μαΐου του 2009 έως τις 5 Μαΐου του 2021. 3 νέοι θάνατοι λόγω κορονοϊού το τελευταίο 24ωρο στα νοσοκομεία της Κρήτης, ένα στο Ρέθυμνο και 2 στο Ηράκλειο. Ζητώ συγγνώμη, οι θάνατοι είναι 6 λόγω κορονοϊού στα νοσοκομεία της Κρήτης, 2 στο Ηράκλειο και 4 στα Χανιά. 205 είναι σήμερα οι ασθενείς, από τους οποίους οι 174 στις κλινικές COVID και 31 στις ΜΕΘ. 19.618 ήταν τα χθεσινά κρούσματα πανελλαδικά, από τα οποία τα 1.518 στην Κρήτη. Συγκεκριμένα τα 695 στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου. Τα 122 στο Λασίθι, 186 στο Ρέθυμνο και τα 515 στα Χανιά. Καταργείται το επιτροπόμενο όριο των 6 καθημερινών στις επιχειρήσεις εστίασης, όπου πλέον δεν θα υπάρχει κανένα όριο. Ωστόσο, όλα τα υπάρχοντα ισχύοντα περιοριστικά μέτρα και πρωτόκολλα παραμένουν ως έχουν. Παράλληλα, αν και ο Υπουργός Υγείας δηλώνει ότι η βούληση της κυβέρνησης είναι η σταδιακή και σύντομη επιστροφή στην κανονικότητα, η Επιτροπή στη χθεσινή της συνεδρίαση εισηγήθηκε μόνο την προαναφερθής αλλαγή, ενώ έβαλε στόπ σε όποια πιθανότητα αποκριώτικης εκδήλωσης. Στην Ελλάδα έχουν χορηγηθεί συνολικά επίσης, όπως έγινε γνωστό, 19.497.273 δόσεις εμβολίων, εκ των οποίων 7.379.000 έχουν λάβει δύο δόσεις και 5.026.511 και τις τρεις. Χάσαμε τον πόλεμο με τον κορονοϊό. Η χαλάρωση των μέτρων που αποφασίζουν η μία χώρα μετά την άλλη σημαίνει παράδοση ανεφόρων, δηλώνει ο γιατρός και ερευνητής στις Ηνωμένες Πολιτείες, Γιώργος Παυλάκης. Προσθέτει ότι ο ιός επεκτείνεται παγκόσμια γιατί του το επιτρέπουμε, ενώ το παγκόσμιο κύμα μολύσεων και θανάτων αυξάνει συνεχώς. Σύσκεψη το απόγευμα των εργατικών σωματείων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στην Παλιά Λαχανογορά με πρωτοβουλία του Σωματείου Εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό. Διεκδίκηση ουσιαστικών μέτρων προστασίας και συνθήκων στους χώρους εργασίας, στα σχολεία και στα μέσα μαζικής μεταφοράς έναντι του κορονοϊού στη θεματολογία της σύσκεψης. Παγκρίτια πανεκπαιδευτική κινητοποίηση στην Πλατεία Ελευθερία σήμερα για την ανάδειξη των προβλημάτων σε παιδεία και υγεία, με την συμμετοχή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, Νίκος Καζαντζάκης, Φεστός και της Ελμή Ηρακλείου. Στις διεκδικήσεις, μεταξύ άλλων, όπως ο Γιώργος Μακράκης, πρόεδρος του Συλλόγου Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, λέει στον 984, η γενναία αύξηση των δαπανών για την υγεία, μέτρα υγιεινής και ασφάλειας, μείωση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα, προσλήψεις μόνιμων εκπαιδευτικών στα χιλιάδες οργανικά κενά. Παράσταση διαμαρτυρία σήμερα αγροτών και κτηνοτρόφων από τους αγροτικούς συλλόγους Αστερουσίων, Ηρακλείου και Τυμπακίου στα γραφεία της ΔΕΗ στο Τσαλικάκι, στο πλευρό του συνταξιούχοι, αυτοαπασχολούμενοι και φοιτητές. Το Σάββατο η συγκέντρωσή τους στον κόμβο πεζών. Λέμε όχι στη συνέχεια της κοροϊδίας και των ψεύτικων υποσχέσεων. Να μην μας εξαπατούν τα ψίχουλα που μοιράζει η κυβέρνηση κάτω από το φόβο των κινητοποιήσεών μας, στο μήνυμα του αγροτικού συλλόγου Αστερουσίων, διαστόματος Μανώλη Καρκαβάτσου, μέσω του 984. Μετά και τα μηνύματα
χρήματα στα Εκούρα Γεωργαντά. Ο Υπουργός Οικονομικών διευκρίνησε ότι είναι περιορισμένα τα περιθώρια μετά τις ανακοινώσεις των πρόσθετων μέτρων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Ο νέος Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων διαμήνυσε πως οι αγρότες δεν είναι μόνοι σε αυτή την κρίση, καθώς η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός έθεσαν τον αγροτικό κόσμο σε απόλυτη προτεραιότητα. Παραμένουν ωστόσο στο μπλόκο, στα μεγάλα χωράφια, οι αγρότες κτηνοτρόφοι των Χανίων. Παρασκευή και Κυριακή θα γίνουν συμβολικοί αποκλεισμοί της Εθνικής Οδού, ενώ στο πλευρό τους στάσσονται πολλοί σύλλογοι από την περιοχή των Χανίων. Ζημιές από την άλλη πλευρά καταγράφουν η παραγωγή της Ιεράπετρας και όχι μόνο από τους θυελλώδεις ανέμους που έπνεαν με ταχύτητα 118 χιλιόμετρα την ώρα, όπως καταγράφεται από το αστεροσκοπείο Αθηνών. Μέχρι στιγμής έχει καταγραφεί ένα αναποδογυρισμένο βαγόνι φορτηγού, ένα γκρεμισμένο παλιό πέτρινο σπίτι, ηλιακές ζημιές σε σπίτια με σπασμένες τζαμαρίες και γυάλινα τραπέζια, σπασμένοι ηλιακοί θερμοσύφωνες, ντεπόζιτα νερού που έπεσαν πάνω σε αυτοκίνητα, ξεριζωμένα δέντρα και σπασμένοι κλόνοι. Μεγάλες ζημιές καταγράφονται σε πολλά θερμοκήπια, δημιουργώντας πολλά προβλήματα στους παραγωγούς. Αισιόδοξος για την πορεία της οικονομίας ο Χρήστος Σταϊκούρα. Στο 3,5% αναμένεται να κυμανθεί κατά μέσο όρο ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη το 2022 και στο 3,9% για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ το 2023 αναμένεται να μειωθεί στο 1,7%, 1,9% στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τις χειμερινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επίσης, η Κομισιόν προβλέπει αύξηση του ΑΕΠ κατά 4% φέτος στην Ευρωζώνη. Ενεργοποιήθηκε το Ταμείο Ανάκαμψης, δημόσια πρόσκληση από τις τράπεζες προς τις επιχειρήσεις για την υποβολή ετοιμάτων επενδυτικών σχεδίων. Βασική προϋπόθεση είναι τα επενδυτικά σχέδια να είναι συμβατά με τους στόχους που προβλέπει το Ταμείο Ανάκαμψης, δηλαδή αυτούς της πράσινης μετάβασης, του ψηφιακού μετασχηματισμού, της καινοτομίας έρευνας και ανάπτυξης, της δημιουργίας οικονομιών κλίμακας μέσω συνεργασιών, εξαγορών και συγχωνεύσεων, όπως επίσης και της εξωστρέφειας. Σε περίπτωση που ένα επενδυτικό σχέδιο είναι επιλέξιμο σε παραπάνω από ένα πυλώνα, οι ποσοστώσεις των πυλώνων ανθρίζονται με 50% ανώτατη ποσόστοση για το δάνειο από το Ταμείο. Ασφαλιστική ενημερότητα σε φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις με μικρές οφειλές έως 100 ευρώ θα χορηγεί πλέον ο ΕΦΚΑ, σύμφωνα με διάταξη που περιλήφθηκε στο νομοσχέδιο για τον εξυγχρονισμό του φορέα που κατατέθηκε στη Βουλή. Με άλλη διάταξη δίνεται λύση σε ένα θέμα που αφορά χιλιάδες δικηγόρους, γιατρούς, μηχανικούς που είχαν διπλή ιδιότητα, μισθωτοί του δημοσίου και αυτοαπασχολούμενοι, και πλέον καλούνται να επιλέξουν ασφαλιστικό φορέα για την καταβολή εισφορών και κατά συνέπεια για την συνταξιοδότησή τους, ενώ ρυθμίζεται και το θέμα της καταβολής των εισφορών από το δημόσιο στον ΕΦΚΑ. Απορία και αντιδράσεις προκάλεσαν οι θέσεις του εκπροσώπου τύπου του ΕΦΚΑ Όμηρου Τσάπαλου στην ΕΡΤ 1 πριν από λίγες ημέρες, ότι οι εκκρεμείς συντάξεις πρώτου 2019 έχουν ήδη καθαριστεί σε ποσοστό άνω του 90%, ενώ στόχος είναι να έχει εκδοθεί το 100% μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου. Είπε πως κλειδί επίσης είναι η online παρακολούθηση πλέον της πορείας έκδοσης μιας σύνταξης πύργος ελέγχου και πως για παράδειγμα στην Κρήτη πριν έβγαιναν 500 συντάξεις το μήνα, ενώ τώρα βγαίνουν 1.500. Όσον αφορά στην παραγωγικότητα των υπαλλήλων, είπε ότι υπάρχουν υπάλληλοι που εκδίδουν 100 συντάξεις το μήνα και υπάλληλοι που εκδίδουν 10. Με τον ΕΦΚΑ να επιβάλλει πλαφόν όλοι οι υπάλληλοι να εκδίδουν τουλάχιστον 2 συντάξεις την ημέρα. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων, Βασίλης Κοκκινάκης, μιλώντας στον 984 και αντικρούοντας τα όσα λέει ο εκπρόσωπος του ΕΦΚΑ, αναφέρει πως οι εκκρεμότητες μόνο στο περιφερειακό κατάστημα του ΕΦΚΑ Ηρακλείου ξεπερνούν τις 10 με 11.000, χωρίς αυτές που εκκρεμούν από το Λασίθι. Αναφέρεται στις αποδεκατισμένες υπηρεσίες, τις ελλείψεις σε προσωπικό, τις διευθύνσεις που πάνε από υποκατάστημα σε υποκατάστημα για να δείξουν ότι εκεί παράγεται περισσότερο έργο, αλλά και πως είναι αδύνατον υπό τις παρούσες συνθήκες να ολοκληρωθεί μέσα σε τόσες ημέρες αυτός ο όγκος συντάξεων. Για τα επικοινωνιακά τεχνάσματα του Υπουργείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του ΕΦΚΑ μιλά ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Βαρδάκης, με την πραγματικότητα να είναι οδυνηρή για τους ανθρώπους που περιμένουν να πάρουν τη σύνταξή τους για την επιβίωσή τους. Η μερίδα με θέμα, πρόγραμμα ελάττωσης σεισμικού κινδύνου και λήψη μέτρων προστασίας σεισμικών φαινομένων στην περιφέρεια Κρήτης, διοργανώνει η περιφέρεια 25 Φεβρουαρίου σε κεντρικό ξενοδοχείο του Ηρακλείου. Στην ανάγκη ολοκλήρωσης των υποδομών που έχει ανάγκη η Κρήτη, οι οποίες θα βελτιώσουν τη διαβίωση των κριτικών και σίγουρα θα αναβαθμίσουν την εικόνα που αποκομίζουν οι ξένοι επισκέπτες κατά το διάστημα της παραμονής τους στο νησί, αναφέρθηκε ο Περιφερειάρχης στο Περιφερειακό Συμβούλιο Τουρισμού. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην ανάγκη για την ύπαρξη ενιαίας
στρατηγικής για τον τουρισμό σε εθνικό επίπεδο. Την 1η Μαρτίου η έναρξη της τουριστικής περίοδου ανακοίνωσε από την πλευρά του ο Υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας, ζητώντας από τους περιφερειάρχες την ετοιμότητα των περιφερειών της χώρας. Την ομόφωνη και ομόθυμη στάση τους για τη διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα, την ενίσχυση και την πλήρη επαναλειτουργία της Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων στην περιοχή Κοκκινιχάνη, δήλωσαν χθες οι εκπρόσωποι των δημοτικών παρατάξεων του Δήμου Χερσονήσου σε συνάντησή τους. Συγκεκριμένα, με κοινή απόφασή τους, μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα γίνει διευρυμένη συνάντηση με τουριστικούς φορείς, προκειμένου να συγκροτηθεί ενιαίο μέτωπο για τη διεκδίκηση της άμεσης στήριξης της σχολής και την εξασφάλιση του δημόσιου χαρακτήρα της με ένα ρεαλιστικό πλαίσιο επαναλειτουργίας. Κατά της λειτουργίας του Οργανισμού Λιμένους Ηρακλείου για μεροληψία από το Σύλλογο Επαγγελματιών Ταξί Ηρακλείου και επιστολή του προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννη Πλακιουτάκη εξαιτίας της απουσίας τους από τη σύσκεψη που διοργάνωσε ο Οργανισμός για τον Τουρισμό. Στην επιστολή αναφέρεται μεταξύ άλλων είναι ανεπίτρεπτο λίγο πριν την έναρξη της τουριστικής περίοδου να συγκαλεί σύσκεψη κατόπιν αιτήματος του Εμπορικού Συλλόγου και να μην καλούνται όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς παρά μόνο και κατ' επανάληψη ορισμένα επιλεκτικά και συγγενικά πρόσωπα του κυρίου Διευθύνοντος Συμβούλου. Γνωρίζετε καλύτερα από τον καθένα πως υπάρχουν νόμοι που διέπουν το μεταφορικό έργο, με ποια λογική, τίνος πρωτοβουλία δεν ενημερώθηκαν όλοι οι φορείς, αναφέρεται στην επιστολή. Εγκρίθηκαν από το Εφετείο Ανατολικής Κρήτης οι απαλωτριώσεις για το φράγμα Μυρών Αγίου Βασιλείου. Μετά την έκδοση της απόφασης θα ακολουθήσει η διαδικασία της αναγνώρισης ιδιοκτησιών και η καταβολή της σχετικής αποζημίωσης στους ιδιοκτήτες στα κίνητα των οποίων απαλωτριώνονται. Με τη δικαστική απόφαση ανοίγει ο δρόμος για τη χρηματοδότηση της κατασκευής του φράγματος, ενώ το σύνολο των απαλωτριώσεων ανέρχεται σε 2,5 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα καταβάλει η Περιφέρεια Κρήτης. Πόλος έλξης, ο Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός που προκήρυξε ο Δήμος Ηρακλείου με αντικείμενο την βιοκλιματική ανάπλαση της πλατείας Ελευθερίας και των γύρω περιοχών. Σε διακοπή λειτουργίας του κεντρικού τροφοδοτικού αγωγού των Μαλίων, προκειμένου να αποκατασταθεί η ζημιά, προχωράει η ΔΕΙΑΗ σήμερα το βράδυ. Οι περιοχές που θα επηρεαστούν είναι Κατσαμπάς, Καρτερός, Καλυθέα Πρασά και το εντός τυχών τμήμα της πόλης του Ηρακλείου. 220 γραμμάρια ηρωίνης θα ρίχναν στην αγορά δύο άτομα που συνελήφθησαν στο Ρέθυμνο. Κατασχέθηκαν επίσης 6.100 ευρώ και δύο αυτοκίνητα. Επαναφέροντας τα επιχειρήματα περί αποστρατικοποίησης νήσων, ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας απειλεί πως αν η Ελλάδα δεν αλλάξει στάση, τότε ανοίγει η συζήτηση για αμφισβήτηση της κυριαρχίας τους. Με το μήνυμα αποκλιμάκωσης της έντασης μεταβαίνει 18 Φεβρουαρίου στη Μόσχα ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας για συνομιλίες με τον Ρώσο ομολογό του έπειτα από πρόσκλησή του. Στο επίκεντρο θα βρεθούν η ενίσχυση των διμερών σχέσεων, οι εξελίξεις στην Ανατολική Ευρώπη, το Κυπριακό, η κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο και οι διεθνείς εξελίξεις. Απόπειρα δολοφονίας σε βάρος του Πρωθυπουργού της Λιβύης την ώρα που επέστρεφε σπίτι του, σύμφωνα με το Reuters. Λιγότερος από το μισό πληθυσμό του κόσμου, το 45,7%, ζούσε σε δημοκρατία το 2021, καθώς μόλις 21 χώρες από τις 165 που έχουν αυτό το καθεστώς έχουν πλήρη δημοκρατία, ενώ το Αφγανιστάν χαρακτηρίζεται πλέον η λιγότερη δημοκρατική χώρα στον πλανήτη, σύμφωνα με μελέτη του Ινστιτούτου του Ομίλου που εκδίδει το περιοδικό Economist που δόθηκε στη δημοσιότητα. 984. Νέα και σπορτς. Στην ώρα τους. Ο ΠΑΟΚ πέρασε στους 4 του κυπέλου καθώς νίκησε την ΑΕΚ με 1-2 στις καθυστερήσεις. 984. Ο καιρός. Νεφέλωδης ο καιρός, άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις, τα 6 με 7 μποφορέου στους 12 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από τον 984. Στο στούντιο, Αγγέλα Κουλγεράκη, Κατερίνα Δασκαλάκη. Καλό μεσημέρι.